Γεια σας παιδιά, κερασάκια σούπερ. Ήρθε η ώρα για μάζεμα. Λοιπόν, θα κάνουμε το πείραμα. Θα τα μαζέψουμε τώρα και θα τα φάμε μετά από 5-6 μήνες. Για να μαζέψουμε περίπου στα 2-3 κιλά. Είναι κόπος να μαζέψεις. Πρέπει να ξέρεις και πώς να το βγάζεις το κεράσι, έτσι. Δεν χαλάμε το δέντρο. Προσέχουμε πάρα πολύ και μαζεύουμε. Εάν χαλάσουμε το μάτι, δεν θα πάρουμε το χρόνο. Το κόβουμε στην άκρη. Λοιπόν, θα πάρουμε τα κερασάκια τώρα και θα βγάλουμε το τσουνάκι. Αυτό εδώ. Θα τα ρίξουμε κατευθείαν μέσα στο βάζο. Δεν είναι ραντισμένα. Αν είναι ραντισμένα, καλά είναι να τα πλύνετε, έτσι. Με λίγο νεράκι πρώτα, αλλά το ζεστότερο νερό που θα ρίξουμε σε λίγο θα δείτε πώς θα γίνει. Έτσι, πρέπει να μαζέψουμε και να γεμίσουμε όλα τα βάζα και τα δύο τα βάζα αυτά εδώ. Έτσι θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε και να τα φάμε μετά από πολύ καιρό. Αν είναι κάποιο χτυπημένο, να μην το βάλουμε μέσα. Ή σάπιο. Καλά είναι, δηλαδή να τα προσέχουμε λίγο, έτσι. Αρκεί να φύγει το τσουνάκι αυτό. Να είναι μόνο τα κερασάκια μας. Τα βάζα μας έτοιμα, τα γεμίσαμε, εντάξει, και βράσαμε και το νερό. Να βγάλει μπουρμπουλήθρες. Αυτά να σκοτώσουμε τους μικροοργανισμούς που έχει μέσα. Να μην μείνει τίποτα. Λοιπόν, έτσι όπως έχουμε τα βάζα μας τώρα, θα πάρουμε το νερό όπως είναι ζεστό και θα τα γεμίσουμε μία δόση. Να τα ξεπλύνουμε. Να τα ξεπλύνουμε απλώς. Κοιτάξτε πώς θα γίνει τώρα η δουλειά μας. Αυτό είναι. Τι κάνουμε τώρα. Θα τα αφήσουμε 2-3 λεπτά. Περάσανε 3 λεπτά. Κλείνουμε ένα καπάκι. Αυτό το καπάκι το έκανα ειδικό. Έχει τρύπες. Δεν το πιάνουμε. Okay. Κοιτάξτε, το έκανα τρύπες αυτό εδώ πέρα για να αδειάσουμε μία φορά τα νερά μας. Αυτό ακριβώς θα κάνουμε και στο άλλο. Σχεδόν τελειώσαμε. Με αυτό που κάναμε τώρα, αποστερεώσαμε και τα κεράσια, αποστερεώσαμε και τα βάζα. Λοιπόν, ξαναρίχνουμε πάλι νεράκι. Θα τα γεμίσουμε πάλι με νεράκι και θα ρίξουμε κανένα 2-3 κουταλιές ζάχαρη. Αυτό είναι. Δύο κουταλιές καλές της ζάχαρης. Έτσι, βάλτε και 3. Να γεμίσει μέχρι πάνω. Σούπερ. Λοιπόν, τα αφήνουμε τώρα έτσι όπως είναι, καίει, να κρυώσει και μετά είμαστε έτοιμοι. Μας δείχνουν τα βάζα από μόνα τους. Πρέπει να μπορούμε να τα πιάσουμε. Τα αφήνουμε ένα μισάωρο για να κρυώσουν λίγο και μετά τα κλείνουμε. Θα τα κλείσουμε, θα τα γυρίσουμε ανάποδα, έτσι, για πιο καλά. Να μην πάρει αέρα και θα τα βάλουμε σε ένα σκιερό μέρος. Όχι στον ήλιο, ούτε και να μας παγώσουν το χειμώνα. Εντάξει παιδιά, κάπου δηλαδή σε ένα σκιερό μέρος, μέσα στο σπίτι μας, μέσα στην αποθηκούλα. Και αναμένουμε. Παιδιά, εδώ είμαστε μετά από 10 μήνες περίπου. Για να δούμε τι κάναμε. Δεν ανοίγει, πρέπει να αφαιρέσουμε τον αέρα. Έτσι, με ένα κουταλάκι, με ένα πυρονάκι, το πίσω μέρος, λίγο άμα ακουστούμε, ένα τάκ να ακουστεί και είμαστε έτοιμοι. Μπορούμε μετά άνετα να το ξεβεδώσουμε. Λοιπόν, δοκιμάζουμε. Κερασάκι από το Γιάννη, εδώ. Η γιαγιά τα έκανε αυτά, έτσι. Παιδιά, είναι τραγανό. Είναι τραγανό, ακόμα λίγο ζάχαρη θα είχαμε, ακόμα λίγο πιο γλυκό θα γινότανε. Αλλά είναι τραγανό. Δηλαδή, όπως είπαμε, η ζάχαρη και το αλάτι είναι συντηρητικό. Αυτό εδώ, βρασμένο νερό και είμαστε σούπερ. Ορίστε το κερασάκι από το Γιάννη.
τραγανό, παιδιά, το έχει κρατήσει. Εντάξει, έτσι μπορούμε να αποθηκεύσουμε και άλλα φρούτα. Δοκιμάστε, δοκιμάστε. Δεν είναι το κόστος, έτσι, παιδιά. Από το φίλο σας, το Γιάννη. Εδώ, στο κανάλι της αλήθειας.